Τι να σου πω, είμαι ακόμα σοκαρισμένος. Δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε απώλειες. Ξύπνησαν τραγικές μνήμες στο Μασταμπά. Παρολίγο θα είχαμε θύματα. Δευτερόλεπτα τη γλίτωσα εγώ. Παναγία μου φώναζα, Χριστέ μου. Άγιο είχαμε, ναι. Ένα χρόνο μετά την τραγωδία της 18ης Αυγούστου 2022, όταν και κατέρευσε πεύκος στη Λεωφόρο Δημοκρατία, σκοτώνοντας τον δικυκλιστή Παναγιώτη Μητρέλο, το σκηνικό επαναλήφθηκε αυτή τη φορά σε μια πολυσύχνα στη γειτονιά του Μασταμπά. Ένα τεράστιο κλαδί από τα γεροχαπεύκα της οδού Στυλιανού Γεωργίου ανέτεια σε συνθήκες πλήρης άπνοιας έσπασε ξαφνικά, καταλήγοντας το οδόστρωμα και δίπλα σε σταθμευμένα οχήματα, με τους περίοικους να σώζονται πραγματικά τελευταία στιγμή. Την ώρα που κοβότανε το δέντρο, έκανε όπισθεν η σύζυγός μου και τα άκουσα να ξεριζώνεται, να πέφτει. Το είδα και έπεφτε. Εκείνη τη στιγμή της φώναξα να κάνει μπροστά. Ευτυχώς με άκουσε. Δεν ξέρω πώς, με άκουσε όμως και έκανε μπροστά ευτυχώς. Αλλιώς θα είχε πέσει πάνω στα μάξι. Είχε μέσα και το παιδί, Ναι. Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως κατάφεραν να γλιτώσουν από μια νέα τραγωδία. Περνούσα να μπω μέσα στην πολυμπηλωτή και σε δευτερόλεπτα μέσα άκουγα ένα κρικ και δεν ήξερα τι ήταν το κρικ. Νόμιζα ότι ήταν τη κυρία στο μπαλκόνι, φώναζε συγχρόνως Παναγία μου, Παναγία μου. Λέω, μάλλον πέφτει η κυρία Μαρίνα. Και αυτή ήταν για μένα και όπως μπήκα στην πηλωτή αμέσως έπεσε το δέντρο κάτω. Εγώ το έβλεπα από πάνω, ακριβώς. Εδώ, γιατί άκουσα ένα κριτς-κρατς εκεί στα δέντρα και πάω να γυρίσω την κολόνα και μέχρι να γυρίσω την κολόνα βλέπω και πέφτουν όλο το κλαδί κάτω και νόμιζα ότι την πλάκωσε την κυρία, γιατί την έβλεπα που ερχότανε. Και λέω Παναγία μου φώναζα, Χριστέ μου. Και ευτυχώς πρόλαβε η γυναίκα και μπήκε μέσα στην πηλωτή. 2 λεπτά ήμουν κάτω από το δέντρο με την κόρη μου. Είναι η είσοδος της πολυκατοικίας, επομένως ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, μπαίνουμε, βγαίνουμε. Όπως καταγγέλουν, είχαν απευθυνθεί στο Δήμο ζητώντας να ληφθεί μέρημνα για αυτό το πεύκο. Ωστόσο, όπως λένε, οι εκκλήσεις τους έπεσαν στο κενό. Επανειλημμένως έχουμε κάνει παράπονα στο Δήμο για αυτό το θέμα. Και ήρθε και άνθρωπος από συνεργείο τότε που κόβανε τα δέντρα και μας είπε, εντάξει, καλό είναι ακόμα. Και αυτό ήταν ολόξερο το δέντρο και έγερνε. Τον φώναξα τον κύριο αυτόν, του λέω, σας παρακαλώ πολύ, δεν βλέπετε το δέντρο γέρνει. Θα θρηνίζω με θύματα εδώ, λέει, καλό είναι ακόμα. Τα πεύκα στο Μασταμπά είναι μια πληγή. Εγώ είχα τηλεφωνήσει 2 φορές στο Δήμο πριν από 2-3 μήνες και τους είχα πει ότι είναι επικίνδυνο το δέντρο αυτό. Και ο σύζυγος έχει πάει 2 φορές στο Δήμο. Σε μια προφητική δήλωσή της λίγες ώρες πριν από το ετήσιο μνημόσυνο, η χείρα του Παναγιώτη Μητρέλου είχε αναφερθεί στην ανάγκη να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατευτούν τόσο το πράσινο της πόλης, όσο και κυρίως η ανθρώπινη ζωή. Ξέρουμε πολύ καλά ποιος έχει τις ευθύνες. Τις ευθύνες ανήκουν στο Δήμο, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό, ο οποίος δυστυχώς μπορώ να πω ότι δεν έκανε τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Οι κάτοικοι του Μασταμπά είναι ανάστατοι. Το σπίτι σας είναι ακριβώς απέναντι, Ναι, να το, αυτό είναι. Αυτό είναι. Θα μπορούσε να είχε πέσει πάνω στο σπίτι σας. Θα μπορούσε να είχε πέσει. Ο Θεός έβαλε το χέρι του. Δεν μπορώ να ηρεμήσω, αλήθεια σας λέω. Η πολυκατοικία είναι όλα τα σπίτια. Όλα διαμερίσματα, είναι τα πάρκινγκ, τα αυτοκίνητά μας που περνάνε τα παιδιά μας, εμείς, συνεχώς. Και βλέπετε όλοι κάτω από το δέντρο περνάμε, γιατί είναι η είσοδος της πολυκατοικίας και όχι μόνο εμείς. Περνάνε από όλη τη γειτονιά, αυτοκίνητα, είναι πολύ περαστικός δρόμος. Η πτώση του δέντρου φέρνει τους πάντες πρώτων ευθυνών τους. Όπως λένε, οι γειτονιές είναι αφημένες στο έλεος και η ανάγκη οι αρμόδιοι να σκύψουν στα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας είναι επιτακτική. Η τήρηση έχει να γίνει σε αυτό το δέντρο πάνω από 20 χρόνια. Κάθομαι εδώ 22 σχεδόν χρόνια, μία φορά τους είδα και ήρθαν και το ραντίσανε, τίποτα άλλο. Είναι και άλλα δέντρα εδώ που θέλουν προσοχή, θέλουν να τα δει και ο Δήμος, ειδικά και στις Μπόκου. Είτε πότισμα είτε κλάδεμα θέλουν φροντίδα, συντήρηση.